Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα ξεκινάμε Παρασκευή 22 Ιουνίου με τον γκολ της Νιγηρίας. Νιγηρία-Ισλανδία 1-0 στο 50 λεπτό. Σε αυτό τον όμιλο θα γίνει του Κουτρούλη ο γάμος. Ο Κουτρούλης ποιος είναι ρε Σιμπίλη? Και τι έγινε στο γάμο του? Αν ξέρει κάποιος ποιος είναι ο Κουτρούλης και τι έγινε στο γάμο του, παρακαλώ να μας ενημερώσει. Γιατί το ακούμε τόσα χρόνια, από τα πολλά που ακούμε. Είπα εγώ ότι θα γίνει στον Νιγηρία-Ισλανδία του Κουτρούλη ο γάμος. Και είναι εύλογα τα δύο ερωτήματα. Ποιος είναι ο Κουτρούλης και τι έγινε στο γάμο? Αυτός παντρευόταν ή άλλος? Τρίτο ερώτημα. Ώρα για μπλε λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Έχουμε και κλήρωση διαγωνισμό. Διαρκεία σας περιμένει βολεϊκό σε πολύ πολύ λίγο, αλλά χωρίς πενιά δεν ξεκινάω. Δεν ξεκινάω χωρίς πενιά. Είναι απειλή αυτό το μπίλι. Δεν ξεκινάω χωρίς πενιά. Έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε quiz. Quiz όχι. Το παίρνω πίσω. Διαγωνισμό. Δεν θα σας δυσκολέψω σήμερα. Θα το κάνω ευκολάκι. Δίνουμε ένα εισιτήριο διαρκείας της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Του αυτοκράτορα, του βασιλιά του ελληνικού βόλεϊ με τους 15 τίτλους. Και ευχαριστώ πάρα πολύ έναν φίλαθλο, έναν οπαδό του Ηρακλή που έδωσε 100 ευρώ παρακαλώ από την τσέπη του. Πήρε εισιτήριο διαρκείας και το προσφέρει εδώ στην ώρα για μπλε να το κληρώσουμε σε εσάς. Τι θα κάνετε? Θα γράψετε FM. Θα αφήσετε ένα κενό. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας. Δεν θα βάλω ερώτηση ούτε quiz. Ένα γκάλωπ είπα να κάνω σήμερα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίχτης βόλεϊ Ηρακλή που πέρασε από την ομάδα, έτσι? Μπορεί να είναι και εν ενεργεία. Ό,τι θέλετε. Μπορεί να είναι και αρκετά παλιός. Ό,τι θέλετε. Και το αποστέλλετε όλο αυτό στο 54526. Εξηγούμε ξανά. FM, κενό, ονοματεπώνυμο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης του βόλεϊ όλων των εποχών για εσάς? Αποστολή στο 54526. Σημείωση. Ο φίλος του Ηρακλή που αγόρασε, έδωσε 100 ευρώ και αγόρασε το διαρκείας ομάδος βόλεϊ και μας το προσφέρει για να το δώσουμε σε έναν από εσάς ή μία από εσάς σήμερα, έχει μία επιθυμία που είναι απόλυτα σεβαστή. Αν είναι εφικτό το διαρκείας να καταλήξει είτε σε πιτσιρικά είτε σε άνεργο του τέστην, να συμμετέχουν οι νεαροί φίλοι του Ηρακλή και οι άνεργοι σήμερα. Σε αυτήν την διαδικασία θα χαροποιούσε πάρα πολύ τον φίλο μας που μας έδωσε το διαρκείας. Το λέω άλλη μία φορά. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε μου ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης βόλεϊ Ηρακλή όλων των εποχών και αποστολή στο 54526 ένα διαρκείας που κοστίζει 100 ευρώ για το βόλεϊ. Σας περιμένει. Ήρθε μήνυμα που λέει Αντρέι Κράβαρικ. Ο αγαπημένος μου. Την καλησπέρα στο φίλο που μπήκε στη διαδικασία. Καλησπέριζω και στους υπόλοιπους που εύχομαι να μπουν και αυτοί, γιατί το δώρο είναι ωραίο. Είναι σημαντικό, σπουδαίο, εγώ το θεωρώ. Διαρκείας για το βόλεϊ αξίας 100 ευρώ. FM κενό ονοματεπώνυμο. Τον αγαπημένο σας παίχτη όλων των εποχών για το βόλεϊ. Αποστολή στο 54526. Ένα διαρκείας των 100 ευρώ σας περιμένει. Παραμένει το 1-0 στο Νιγηρία-Ισλανδία. 57ο λεπτό. Πριν από 7 περίπου λεπτά οι Νιγηριανοί άνοιξαν το σκορ. Έχουμε ανακοίνωση επίσημη από το ποδοσφαιρικό Ηρακλή σημερινή. Μεταφέραμε το ρεπορτάζ και νωρίτερα στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα στο πέναλτι. 5 παρά, κάπου εκεί. Το ΔΣ του ποδοσφαιρικού τμήματος ενημερώνει ότι σήμερα κατατέθηκε από τους δικηγόρους της ομάδος Σάκη Ελευθεριάδη και Σπύρο Τσέλιο στο αρμόδιο πρωτοδικείο η αίτηση εκαθάρισης της παλιάς ΠΑΕ. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο και ήταν προαπαιτούμενο για τη σύσταση της νέας ΠΑΕ. Επίσης το αίτημα του Ηρακλή στην ΕΠΟ για την εναρμόνιση του ΚΑΠ με τον αθλητικό νόμο έγινε δεκτό, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον Ηρακλή για τη σύσταση της νέας ΠΑΕ το αμέσως επόμενο διάστημα. Δύο σημαντικές λοιπόν ειδήσεις, η μία για την εκαθάριση, η δεύτερη για τη σύσταση της νέας ΠΑΕ που ανακοινώθηκαν σήμερα από το ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, αυτό με την ανακοίνωση βέβαια που έχει δύο σκέλη εξίσου σημαντικά όπως προείπαμε. Καταλαβαίνετε
ότι για όλα όσα συζητάμε όλες αυτές τις μέρες, απαραίτητη προϋπόθεση, πες το Χρυσόστομο, είναι... Και αυτό με το Χρυσόστομο, Βασίλη, είναι απορία, έτσι, που λέμε πες το Χρυσόστομο. Γιατί δεν λέμε πες το Μανώλη. Κάτι φλασιές τώρα τρώω, έτσι. Εντάξει, δεν συνεχίζω γιατί θα βγει ο Χαρίλαος να κάνει παρέμβαση. Τη μία η απορία μου ποιος είναι ο Κουτρούλης και τι έγινε στο γάμο του. Αυτή είναι εύλογη απορία. Εύλογη είναι και το με το ξόστο, εντάξει, το παίρνω πίσω. Χρήματα. Αυτό ήθελα να πω τόση ώρα και φλιαρώ. Χρήματα, λεφτά, ευρώ. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Σάκη Χατζόγλου εδώ στην εκπομπή, που μας αποκάλυψε ότι υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που μίλησε για 50.000 ευρώ, υπήρχε ένας μόνος του που είπε για άλλα 50.000 ευρώ και υπήρχε και μια άλλη ομάδα ανθρώπων που είπε για 30.000 ευρώ, άμα τα κάνουμε αυτά κάτω ένα μπλουμ μπλουμ, θα βγει 130.000 ευρώ με τα φτωχά μας μαθηματικά, που είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσό για αρχή. Συν όλων των άλλων εξόδων που θα υπάρξουν για να τρέξουν για την ομάδα. Αλλά για την εκαθάριση υπάρχει αισιοδοξία ότι θα βρεθούν τα χρήματα, ότι θα πάνε όλα καλά. Και έχω απάντηση για τον Κουτρούλη, απίστευτο. Και είναι κάτι που θα μας απασχολήσει μέχρι τον Αύγουστο. Θυμίζουμε, η καταληκτική ημερομηνία είναι 25 Αυγούστου. Θυμίζουμε ότι 10 μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα πρέπει ο φάκελος του Ηρακλή να είναι πληρέστατος, δηλαδή και η εκαθάριση να τρέχει να προχωρά. Δεν ανάγκη να ολοκληρωθεί μέχρι τότε, μην τρελαινόμαστε, αλλά πρέπει να είναι σε ισχύ, σε διαδικασία, σε εξέλιξη, όπως θέλετε πείτε το. Και το δεύτερο είναι να συσταθεί η νέα ΠΑΕ. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, πενταμελές συμβούλιο κτλ. Προς το παρόν υπάρχει η πενταμελής επιτροπή που θα προχωρήσει όλα αυτά τα θέματα. Για το αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει μια αλλαγή. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με τον εκνευρισμό πολλών από εμάς που προέκυψε χθες διαβάζοντας ότι ο Άρης Παλαιοχωρίου θα είναι αντίπαλος στα φιλικά. Εγώ εξέφρασα την ταπεινή μου άποψη. Από ό,τι είδα, συμφώνησαν και αρκετοί φίλοι με μηνύματα και μετά την εκπομπή και το συζήτησα με κόσμο και με τον φίλο μου τον Χαρίλα που πάντα τα λέμε εκτός αέρα και αυτός είχε την ίδια άποψη. Τέλος πάντων, μπορεί η άποψή μας να είναι λανθασμένη, αλλά το λέω τελείως ταπεινά και μέσα από την καρδιά μου που λέει ο λόγος, ότι δεν μπορώ να δεχτώ τον Ηρακλή να παίζει φιλικό με τον Άρη Παλαιοχωρίου, μια ομάδα που κατέθεσε ένσταση να κερδίσει κάτι στα χαρτιά και να του πάρει τη θέση να παίξει αυτός στα μπαράζ, ο Άρης Παλαιοχωρίου και όχι ο Ηρακλής. Εγώ αυτό δεν το ξεχνάω. Με το ίδιο σκεπτικό να κάνουμε ένα φιλικό και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Λεβαδιακό. Θα μου πείτε, αυτοί ρίξαν τον Ηρακλή. Εντάξει. Και ο Άρης Παλαιοχωρίου πήγε στα χαρτιά να σε κάνει στην άκρη και να σου πει ξαναπαίξε τρίτη εθνική κατηγορία. Θα πάω εγώ να παίξω στα μπαράζ. Unfair. Και στα unfair, φιλικά δεν κάνουμε. Το λέει και η λέξη. Φιλικό. Τέλος πάντων, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι αλλάζει αυτό και ο Άρης Παλαιοχωρίου γίνεται μακεδονικός. Οπότε έχουμε επανάληψη τα φιλικά 5 Αυγούστου στα 3-5 πηγάδια. Εθνικός με την Άουσα. Εθνικός Άχνας 8 Αυγούστου επίσης στα 3-5 πηγάδια. Η ομάδα περίπου 3 με 13 θα είναι εκεί. 19 Αυγούστου με Ξάνθη. 22 Αυγούστου με Μακεδονικό. Ολυμπιακό Βόλου 1η Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων εκτός απρόοπτου. Αλλάζουν αυτά από μέρα σε μέρα. Τι μας λέει εδώ ο Γιάννης. Ο καβαλάριος Ιωάννης Κουτρούλης ζούσε στη Μεθόνη και συγκατοικούσε. Το Google είναι αυτό σίγουρα. Αλλά δεν πειράζει, τον ευχαριστώ για την προσπάθεια. Και συγκατοικούσε με μια γυναίκα που ήταν παντρεμένη με κάποιον άλλον. Και είχε φύγει από το νόμιμο σπίτι της. Για τα δεδομένα εκείνης της εποχής ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο και λέγεται μάλιστα ότι ακόμα και η Εκκλησία είχε αφορήσει τη γυναίκα που έμενε με κάποιον άλλον ενώ ήταν παντρεμένη. Το 1394 ο Πατριάρχης Αντώνιος ο Δέλτα αναγνώρισε το διαζύγιο που του παρουσίασε η αφοριστήσα γυναίκα, επικύρωσε το γάμο της ως διαλυμένο και έδωσε τη συγκατάθεσή του για να τελεστεί ο γάμος της με το Κουτρούλι. Έτσι τελέστηκε επιτέλους ο γάμος και έγινε ένα τρελό γλέντι αφού ο Κουτρούλης κατάφερε να παντρευτεί την αγαπημένη του μετά κόπου και βασάνων. Στα 39 μου, 39 όχι ακόμα, μπήλει 4 Αυγούστου, έτσι, μην μεγαλώνεις, 4 Αυγούστου θα γίνει με 39, έμαθα επιτέλους γιατί λέμε του Κουτρούλη ο γάμος. Πάντως μετά τον γκολ της Νιγηρίας δεν έγινε του Κουτρούλη ο γάμος, περιμένουμε την ίση ακόμα, γιατί παραμένει 1-0, εγώ περίμενα να γίνει κι άλλη. Και άλλα πολλά, αλλά τέλος πάντων, σπίχτω το μάτς, 64 λεπτό, Νιγηρία-Ισλανδία 1-0. Δεν σας βλέπω πολύ ζωηρούς προς το παρόν,
κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής φορτσάρετε όταν έχουμε διαγωνισμούς, δεν ξέρω γιατί, μάλλον περισσότεροι ακούτε μετά τις και μισή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίχτης όλων των εποχών στο βόλεϊ του Ηρακλή? Το αποστέλλετε στο 54526 και μπαίνετε στη διαδικασία κλήρωσης για ένα υπέροχο διαρκείας αξίας 100 ευρώ παρακαλώ για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή για να βλέπετε φέτος τα παιχνίδια. Για την ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή χθες σας δώσαμε το ρεπορτάζ, το οποίο φαντάζομαι και επιβεβαιώνεται από τη στιγμή που δεν βγήκε κανείς να το διαψεύσει. Άλλωστε η πηγή μας είναι τέτοια, εννοώ τα όσα μας μετέφερε ο κύριος Χατζηκυριακίδης, που δεν μπορούν φαντάζομαι να αμφισβητηθούν. Εννοώ ότι εδώ και ένα μήνα δεν υπήρξε καμία επικοινωνία, άσχετα αν μεταφερόταν όλο αυτό το διάστημα ότι θα γίνει ραντεβού του Δρακόπουλου με τον Χατζηκυριακίδη και ότι είναι πρώτο φαβορή. Και δεν είναι το να λέγαμε μέσω του ρεπορτάζ το πρώτο φαβορή, είναι το ότι ο ίδιος ο κύριος Δρακόπουλος είχε πει στα Ερτζιανά ότι δεν αλλάζω προπονητές και ότι θα παραμείνει στην ομάδα ο Χατζηκυριακίδης. Από ό,τι φαίνεται όμως, μένει να αποδειχθεί αυτό το όμως. Θα το πω αλλιώς. Αυτό που έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής είναι ότι ο Λευτέρης Χατζηκυριακίδης δεν. Ο Δρακόπουλος μάλλον δεν έχει επικοινωνήσει με τον κύριο Χατζηκυριακίδη καθόλου τον τελευταίο μήνα. Άδειασμα, όπως θέλετε πείτε το. Από την άλλη, το όνομα του Νίκου Οικονόμου παίζει ζεστά, δυνατά. Προφανώς δεν παίζει έτσι για να παίξει. Προφανώς αυτό που λένε και οι. Ποιοι το λένε, Μπίλι, οι Ινδιάνοι, όπου υπάρχει κάπου να υπάρχει φωτιά. Ή θα πω καμιά κοτσάνα πάλι. Τέλος πάντων, αυτοί που το λένε, πιάσα. Οι Έλληνες το λένε. Οι Έλληνες οι Ινδιάνοι. Αν και δεν υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων. Τι έλεγα, ναι, το όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ότι είναι μια περίπτωση του οικονόμου. Και μπαίνουμε σε ξανά, δυστυχώς, σε ονοματολογία και για το θέμα του προπονητή, από τη στιγμή που προπονητή ο Ηρακλής δεν έχει. Ο Χατζηκυριακίδης τουλάχιστον δεν είναι, δεν έχει γίνει η παραμικρή, όχι ραντεβού, η παραμικρή τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό που πρέπει επιτέλους να γίνει είναι να αναλάβει δράση ο κ. Δρακόπουλος, γιατί έχουν περάσει 3 εβδομάδες και είμαστε μόνο στις υποθέσεις και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από μόνοι μας. Δεν γίνεται από μόνοι μας να βγάλουμε άκρη αν δεν υπάρχει εξέλιξη, αν δεν υπάρχει ουσία. Ξέρω, τα λέω κάθε μέρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι το διαφορετικό επ' αυτού. Υπάρχει το δεδομένο που σας μεταφέραμε χθες στο ρεπορτάζ, ότι από τη μία, ότι μάλλον ενώ ο κύριος Δρακόπουλος δέσμευσε το Λευτέρη Χατζηκυριακίδη με τη δήλωσή του, τον είχαμε ακούσει και εδώ πριν κανένα μήνα, να μας το λέει ότι με τιμά ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ραντεβού, αυτό το ραντεβού δεν έγινε ποτέ και εδώ και ένα μήνα οι δύο δεν έχουν καν μιλήσει, δεν έχουν καν επικοινωνήσει. Ξαναλέω το διαγωνισμό μας. FM, κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τον αγαπημένο σας παίχτη βόλεϊ όλων των εποχών. Αποστολή στο 54526. Δίνουμε ένα διαρκείας 100 ευρώ για το βόλεϊ του Ηρακλή. Μας προσφέρει ένας φίλος της ομάδος και τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Στις 8 θα κάνουμε την κλήρωση. Μπίλι, αγγίζουμε το και μισή. Συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μπάσκετ, αλλά θα πάμε και στις γυναίκες. Στη γυναική ομάδα που τα κατάφερε πριν από κάνα μήνα, ίσως παραπάνω. Είχαμε εδώ και όλα τα κορίτσια, όλη την ομάδα, όταν πανηγύρισαν την άνοδό της μετά από χρόνια στην Α1. Η ομάδα που θα χτιστεί με δεδομένα για την μεγάλη κατηγορία. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάνω σε αυτό το χτίσιμο υπάρχει και η αλλαγή προπονητή. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ο νέος coach, ο κύριος Γρηγόρης Κοκκινίδης, ο οποίος τώρα είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα. Κύριε Κοκκινίδη, μας ακούει? Όχι, ξανά. Ξανά, Μπίλι, άλλη μια προσπάθεια να τα πούμε στον αέρα με τον νέο προπονητή της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή. Θα επανέλθουμε σε ποδοσφαιρικό θέμα σε λίγο.
Coach, μας ακούτε τώρα? Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Ηρακλή και καλή αρχή να ευχηθώ, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Στα δύσκολα της Α1. Καλή χρονιά, ναι, καλή χρονιά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, μια πρόκληση, ένα στοίχημα, δεν ξέρω ποια λέξη να πω, που να, σας, να συμφωνείτε με αυτήν για εσάς και για την πορεία σας, η Α1. Έτσι, αν εννοείς προσωπικά για μένα, ναι, ναι, είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, μια δύσκολη χρονιά, αλλά όταν... υπάρχει αυτό το team έτσι από πίσω σου, είσαι σίγουρος ότι στο τέλος θα τα καταφέρεις. Γιατί δεν είναι μόνο ένα προσωπικό στοίχημα, είναι προσωπικό στοίχημα για όλους μας. Mm-hmm. Ο Ηρακλής είναι πολύ μεγάλο σωματείο, το οποίο σίγουρα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες. Και είναι χαρά όλων στην οικογένεια του Ηρακλή και πιστέψτε με, το αφουγκράστηκα τους τελευταίους μήνες. Παρά το ότι μιλάμε για γυναικείο μπάσκετ, με το οποίο ξέρετε δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος κάθε μέρα που λέει ο λόγος, αλλά η επιτυχία είναι επιτυχία και η οικογένεια του Ηρακλή το χάρηκε και έχω την αίσθηση ότι και στο Ιβανόφιο θα έρχεται, γιατί είναι Α1. Είναι αλλιώς. Είναι ακριβώς. Και οι ομάδες πόλης μας που παίζουν Α1 πλέον είναι δύο. Και όπως είδατε, αν είδατε το πρόγραμμα, οι περισσότερες είναι στην Αθήνα, εντάξει, εδώ και χρόνια συμβαίνει έχει αυτό. Έχει πολύ Αθήνα, ναι. Ναι, ναι, κατάντησε δηλαδή το πρωτάθλημα λίγο τοπικό, αθηναϊκό. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Τι να περιμένουμε, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Φαντάζομαι θα υπάρξουν και αλλαγές στο ρόστερ, συγγνώμη, σε σχέση με την ομάδα που τα κατάφερε και μπράβο της και ανέβασε τον Ηρακλή στην Α1. Με τη δική σας παρουσία, με την τεράστια προσπάθεια που κάνει η κυρία Λίνα Τραμουντάνη όλα αυτά τα χρόνια. Και με συγκεκριμένα δεδομένα, έτσι, γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα και τα οικονομικά. Άλλα τα budget στην Α2, άλλα τα budget στην Α1, ρόστερ και οτιδήποτε άλλο. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Σίγουρα αυτό που μπορούμε να περιμένουμε από τον Ηρακλή είναι δουλειά. Πρέπει η ομάδα να δουλέψει και σαν πρωταθλήτρια στο πρωτάθλημα της Α2, mm-hmm, και σαν πρωταθλήτρια πλέον πρέπει να αποδείξει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα της Α1 και μπορεί να ανταγωνιστεί εξίσου δυνατά και τις υπόλοιπες ομάδες. Αυτό μπορεί να γίνει με την, ας ξεκινήσουμε δηλαδή με την κυρία Τραμουντάνη, η οποία, να σας πω κιόλας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, για την ευκαιρία που μου δίνει εμένα για να δουλέψω σε αυτόν το σύλλογο και τον οποίο εγώ υπόσχομαι πολλή δουλειά για να πετύχουμε τον στόχο μας. Ήδη έχετε ξεκινήσει ή είναι σχετικά νωρίς? Ενώ για σχεδιασμό, προγραμματισμό, για την... Σχεδιασμό ξεκινήσαμε εδώ και 10 μέρες. Mm-hmm. Δουλεύουμε καθημερινά, ατελείωτες ώρες, ξενύχτη, γιατί εκτός από τον ο σχεδιασμός, δηλαδή στο πρωτάθλημα της Α1 που είναι λίγο διαφορετικό στις Α2, δηλαδή βλέπεις και υπάρχουν τις ξένες, οι οποίες θα παίξουν και θα συμμετέχουν στην ομάδα. Τώρα εμείς θα δούμε πόσες θα πάρουμε, αλλά είναι αυτό το κομμάτι το οποίο απασχολεί όλες τις ομάδες, εντάξει, εκτός των κοριτσιών των οποίων αποτελούν την ομάδα. Υπάρχουν και οι ξένες παίκτριες, οι οποίες θα βοηθήσουν σημαντικά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σημαντικά στην πορεία της Α1. Βέβαια, το βλέπουμε ειδικά και στις ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στην Α1, το πόσα χρήματα ξοδεύουν για αυτές τις ξένες αθλήτριες, έτσι, που τα νούμερα ξεφεύγουν καμιά φορά. Ακριβώς. Φανίζονται budget, είναι φανερά δηλαδή αρκετά budget, τα οποία είναι πολύ μεγάλα και ειδικά το μεγαλύτερο κομμάτι πηγαίνει εκεί, στις ξένες παίκτριες. Mm-hmm. Να ευχηθούμε, παρακαλώ. Εμείς και εγώ δηλαδή, τώρα και από το δικό σας το βήμα και το ραδιόφωνο που μου δίνετε και από τη δικιά σας την εκπομπή, να πω συγχαρητήρια και στα κορίτσια, σε όλα που συμμετείχαν στην ομάδα, στους προηγούμενους προπονητές, συγχαρητήρια που κατάφεραν αυτό που
Η κυρία Τραμουντάνη ονειρευόταν εδώ και χρόνια, γιατί ο Ηρακλής επανήλθε μετά από 10 χρόνια στην Α1 και έγινε το όνειρό της πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό το όνειρο θα το ζήσουμε, και εύχομαι να το ζήσουμε, να το ζήσουμε ονειρικά. Είναι λίγο ξύμωρο αυτό. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Να είναι μια χρονιά που τουλάχιστον θα μπορέσουμε να την απολαύσουμε στην Α1. Και να συμπορευτούμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε, γιατί η Ηρακλής δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Η Ηρακλής είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται έξω από το γήπεδο. Όλη η οικογένεια. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι μας να συμπορευτούμε και με τα υπόλοιπα τμήματα, με το αντρικό δηλαδή, να βρεθούμε στα ψαρόνια, να το πω έτσι. Λίγο να ζηλέψει το αντρικό, λίγο να ζηλέψει, γιατί είμαστε αναχωρεί τα τελευταία χρόνια. Εννοώ να ζηλέψει από την καλά. Α1 των γυναικών και να ανέβει και αυτό. Ναι, όλα θα πάνε καλά, πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι να βρίσκονται κοντά στις ομάδες. Ναι. Στις ομάδες μας. Έτσι ακριβώς. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχή και πάλι. Καλή δύναμη στον Ηρακλή. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Πάντα με υγεία, παιδιά. Με υγεία. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ στο καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον νέο προπονητή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή, τον κύριο Γρηγόρη Κοκκινίδη. Γερός να είναι μαζί με τα κορίτσια να μπορέσουν να κάνουν ό,τι καλύτερο. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα τα πράγματα στην Α1 γυναικών. Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, και εδώ θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι. Και εδώ χρειάζεται δουλειά και εδώ χρειάζονται λεφτά. Και εδώ χρειάζονται λεφτά για να κατεβάσεις την ομάδα, για να δηλώσεις συμμετοχή, για να πάρεις ξένες, για να έχεις budget, για να έχεις roster, για τα ταξίδια που είναι πάρα πολλά τα λεφτά στην Α1 γυναικών τα ταξίδια. Αν εξαιρέσεις τον ΠΑΟΚ, νομίζω όλα τα υπόλοιπα, τα περισσότερα είναι Αθήνα. Ηρακλής και ΠΑΟΚ είναι Θεσσαλονίκη. Περισσότερες ομάδες, όπως ακούσατε, είναι κάτω. Και χρειάζονται χρήματα και εδώ. Και εδώ. Όση ώρα μιλούσαμε για μπάσκετ, ο Μούσα έβαλε το δεύτερο γκολ για την Ιγυρία. Τώρα είμαστε στο 80 και χρησιμοποιεί το βάρο ο διαιτητής. Θα δώσει πέναλτι στους Ισλανδούς. Μπίλι, τι θα δώσει. Νιγηρία-Ισλανδία 2-0. Του τέστην Κροατία 6. Νιγηρία 3. Ισλανδία 1 βαθμό. Και Αργεντινή 1 βαθμό. Ωραία τι έχει να γίνει την τελευταία αγωνιστική που είναι και η ίδια... ίδια ώρα τα μάτς όλων των ομίλων της τελευταίας αγωνιστικής. Ναι, πέναλτι ζητάει η Ισλανδία και ο διαιτής βλέπει το VAR και να δούμε τι θα αποφασίσει. Δεν μου φαίνεται. Δεν μου φαίνεται. Μάλλον μόνος του πέφτει ο Ισλανδός. Να δούμε τι θα πει. Πέναλτι δίνει. Μάλιστα. Εγώ και ο Μπίλης από εδώ που είμαστε είπαμε ότι δεν είναι αυτός που είναι στη Ρωσία. Και εμένα light, ναι, και εμένα light μου φάνηκε. Τέλος πάντων. Νιγηρία-Ισλανδία 2-0, πέναλτι για τους Ισλανδούς για να μειώσουν. Ξαναλέω τον διαγωνισμό μας. Συγγνώμη, για το διαρκές ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό. Από εδώ που το βλέπω είναι. Ναι, από εδώ που το βλέπω είναι. Το παίρνω πίσω, είναι πέναλτι Μπίλη, γιατί το πόδι το... τον ρίχνει με το πόδι, ρε παιδί μου. Υπάρχει επαφή. Μπορεί να το δώσει δηλαδή, δεν του πει κανείς τίποτα. FM κενό. Διαρκεία στον ονοματεπώνυμό σας, τον αγαπημένο σας αθλητή βόλεϊ όλων των εποχών του Ηρακλή. Αποστολή στο 54526. Ένα διαρκεία στον 100 ευρώ σας περιμένει στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε κομψό. Δεν έχουμε. Ό,τι μου πεις. Οκ. Πάμε. Εννοώ πάμε, παραμένουμε εδώ, γιατί έτσι όπως είπαμε το πάμε, σαν να ήταν πάσα και δεθμής. Όχι, συνεχίζουμε με το πέναλτι των Ισλανδών. Ναι, αγωνία έχει ο Μπίλης. Τρεις μπεκάτσες, δύο καρδερίνια, 7 σπίνι, 8 σπουργίτια και 13 περιστέρια.
και ένα αεροπλάνο κινδύνευσαν από το πέναλτι του Σίγκουρτσον. Που όπου που το έστειλε. Παραμένει το 2-0 γιατί ο Ισλανδός το χάσε. Νιγηρία-Ισλανδία 2-0 στο 83ο λεπτό. Και όλα αυτά τα πτηνά που είπα κινδύνευσαν από το πέναλτι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε Γερμανία. Πάμε Γερμανία να δώσουμε την καλησπέρα μας στο νεαρό ποδοσφαιριστή. Εγώ θα εξακολουθώ να λέω του Ηρακλή, άσχετα αν θα συνεχίσει πλέον αλλού στη Γερμανία να ψάξει, να αναζητήσει εκεί την ποδοσφαιρική του τύχη και καριέρα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι φαντάζομαι συμφωνεί και ο ίδιος ότι μέσα του πάντα θα νιώθει ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Ο λόγος για τον νεαρό τερματοφύλακα, τον Κώστα Καρακώστα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις? Καλησπέρα σας. Καλά εσείς? Σε ποια πόλη σε βρίσκουμε? Είμαι στο Κόμπλενς. Ναι. Είναι μία ώρα από τη Φραγκφούρτη. Είναι πολύ όμορφη πόλη. Όπως είπες και εσύ, η καρδιά μου ανήκει πάντα στον Ηρακλή. Καλά κάνω και σε αποκαλώ ακόμα ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Πάντα θα είμαι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή στην καρδιά, στα συναισθήματα. Ασχέτως αν αυτή τη στιγμή θα αγωνίζομαι με άλλη φανέλα και σε άλλη χώρα, πάντα στην καρδιά μου θα βρίσκεται ο Ηρακλής. Κωστή, έγιναν γρήγορα όλα. Δηλαδή δεν έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες, νομίζω 3 εβδομάδες πέρασαν από εκείνο το Απόλλων Παραλιμνίου Ηρακλής που σε είδαμε για πρώτη φορά να μπαίνεις και νομίζω αυτή τη στιγμή θα τη ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου. Την εμπειρία που αποκτάς με τη φανέλα του Ηρακλή. Ακριβώς, ακριβώς. Και 3 εβδομάδες, 3-4 εβδομάδες μετά είσαι πλέον στη Γερμανία για να συνεχίσεις εκεί. Ακριβώς. Καταρχάς ήταν μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου. Από μικρός ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή να παίξω μπροστά στον κόσμο του Ηρακλή με τη φανέλα της πρώτης ομάδας. Σίγουρα ήταν μεγάλη τιμή για μένα αυτή η στιγμή, αλλά έπρεπε να αναζητήσω τη νέα μου ποδοσφαιρική στέγη εφόσον στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα για τους νέους ποδοσφαιριστές με φιλοδοξίες. Ναι, υπάρχουν προφανώς δυσκολίες και αν δεν κάνω λάθος με την Γερμανία έχεις ένα φλερτ και τους προηγούμενους μήνες με παρουσία σε ένα προπονητικό camp στο Mainz. Κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Ακριβώς. Και τα Χριστούγεννα αλλά και το Πάσχα ήμουν παρόν και στη Γερμανία αλλά και στη Θεσσαλονίκη στο camp της Mainz αλλά και στη Γερμανία σε δοκιμαστικό Goblins, όπου είναι και η ομάδα που υπέγραψα, αλλά και σε άλλες ομάδες εδώ πέρα, για να περάσω από κάποια δοκιμαστικά, για να γίνουν όπως είπες όλα πολύ γρήγορα. Έπρεπε να περάσω από δοκιμαστικά 2 και 3 φορές, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κλείσω σε αυτή την ομάδα. Έχει παίξει ρόλο το ότι και ο αδερφός σου έχει δοκιμάσει την τύχη του στη Γερμανία? Έχει παίξει μεγάλο ρόλο, γιατί ο αδερφός μου ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είναι σε άλλη ομάδα ή στην ίδια είστε? Αυτή τη στιγμή είμαστε στην ίδια ομάδα. Στην ίδια. Θα συνεχίσει και αυτό στην πορεία του στην Τους Κόμπλενς. Και έπαιξε ρόλο σημαντικό η εμπειρία του αδερφού μου στη Γερμανία, γιατί ήταν πολύ ευχαριστημένος από τις συνθήκες εδώ πέρα και από τις προπονήσεις αλλά και από τη ζωή. Και έτσι με βοήθησε και αυτός να συνεχίσω την καριέρα μου εδώ στη Γερμανία. Φαντάζομαι ότι μόνιμα θα έχεις και τα αυτιά σου και τα μάτια σου εδώ. Θα ενημερώνεσαι για τον Ηρακλή που θα αγωνιστεί φέτος στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Έζησες όλη τη σεζόν πολύ έντονα από την αρχή, τότε που ήσασταν μόνο πιτσιρικάδες. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ήσουν από τα παιδιά που μπήκες από τις πρώτες προπονήσεις, που ήσασταν τότε μόνο 16, 17, 18, το πολύ 18, εκείνες τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Τι είναι αυτό, Κωστή, έτσι, που ακριβώς θυμάσαι πιο πολύ? Γιατί ξαφνικά σας ενημέρωσαν ότι, παιδιά, κατεβαίνουμε τρίτη εθνική, μπαίνετε μέσα και παίζετε. Ακριβώς. Θυμάμαι τα πάντα αναλυτικά, από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Από τότε που ήμασταν, όπως είπες και εσύ, 16 άτομα στη Μίκρα, σε ένα χώρο ο οποίος ήταν εγκαταλειμμένος τελείως, μέχρι και τη στιγμή που μπήκα και έπαιξα στα τελευταία 16 λεπτά και η ομάδα και τυπικά είχε εξασφαλίσει την άνοδο στη Football League. Το μυαλό μου θα είναι πάντα στην ομάδα. Θα κοιτάζω καθημερινά τις εξελίξεις στον Ηρακλή και εύχομαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επιστρέψει η ομάδα στη Super League, αλλά και να αρχίσει σιγά σιγά να θέτει και μεγαλύτερους στόχους. Βεβαίως. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο εκεί στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνω μια ευχή τώρα.
θέλω να πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στον αέρα να πάρεις όσες απαραίτητες εμπειρίες εκεί που θα πάρεις είναι δεδομένο γιατί δουλεύουν πάρα πάρα πολύ, ειδικά μέσα στους τους νεαρούς. Έτσι ακριβώς. Και να επιστρέψεις λίγα χρόνια και να είμαι εγώ εδώ γερός και όλοι μας στην εκπομπή και να λέω ότι ο Καρακώστας επέστρεψε στη Super League να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτός είναι και ο στόχος μου, να πάρω εμπειρίες, να μαζέψω εμπειρίες από αυτό το πρωτάθλημα, όπως είναι ένα σπουδαίο πρωτάθλημα όπως είναι το γερμανικό. Και κάποια στιγμή να επιστρέψω να ξαναφορέσω τη φανέλα του Ηρακλή, αυτή τη φορά ως πιο έμπειρος τερματοφύλακας. Και στη μεγάλη κατηγορία, έτσι, Κωστή. Και στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι ακριβώς, στη μεγάλη κατηγορία. Να πάνε όλα καλά. Καλή παρουσία εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές εμπειρίες. Εύχομαι τα καλύτερα και στην ομάδα μου και σε εσάς. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Κώστα Καρακώστα και στην Γερμανία. Στο Koblenz, είναι ομάδα τέταρτης κατηγορίας, αλλά να πούμε ότι και η τέταρτη κατηγορία στη Γερμανία είναι επαγγελματική. Καμία σχέση με τα πρότυπα και τα δεδομένα εδώ. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια απόφαση που έχει να κάνει με το να δουλέψει, να αποκτήσει εμπειρίες. Οι Γερμανοί κάτι είδαν προφανώς και τον απέκτησαν για την ομάδα κάτω των 21 που θα αγωνιστεί και μακάρι αυτό το παιδί να μπορέσει χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεται, να οριμάζει. Περίμενα, σταματήσω να μιλάω και μετά το βάλεις ρεμπίλι αυτό. Με κοιτάει άγρια. Αδερφέ μου. Λοιπόν, μόλις σταματήσω να μιλάω τότε θα το βάλεις. Εντάξει. Εντάξει. Καλή επιτυχία στον Κώστα Καρακώστα λοιπόν που δοκιμάζει την τύχη του και ο αδερφός του είναι εκεί τα τελευταία χρόνια στην Γερμανία και να επιστρέψει δυνατός στον Ηρακλή στην Super League. Αυτή είναι η ευχή μας. Ρίχτε. Παραμένει και μάλλον για εκεί πάει να είναι και το τελικό αποτέλεσμα και έχει 3,5 λεπτά, 6 έδωσε καθυστερήσεις. Η Ισλανδία έχασε πέναλτι νωρίτερα, παραμένει το 2-0 για τους Νιγηριανούς που μπαίνουν στο κόλπο της πρόκρισης και θα παίξουμε την Αργεντινή τελευταία αγωνιστική. Η Νιγηρία έχει 3, η Αργεντινή 1, η Ισλανδία 1, η Κροατία έχει περάσει ήδη με 6 για τον Όμιλο. Γελάω με τον με έναν καλό φίλο, ξέρει αυτός ποιος είναι. Που εντάξει, μέσα στη χαζομάρα μας σήμερα με το Μουντιάλ έχω γράψει στο Facebook, Μπίλι, όποιος ή όποια βρει ποια ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ θα κεράσω παγωτό. Δέσμευση είναι αυτό, οικογενειακό το ξέρεις η συσκευασία εκεί. Θα πάρουν δύο κουτάκια, το φάμε παρέα. Και γράφει αυτός ο φίλος από κάτω, ο Ηρακλής. Ήρα Αρντάν, μαμό το Μουντιάλ. Βέβαια. Έχετε 6 λεπτά. Είμαι ακριβώς, νομίζω. 6 λεπτά. FM, κενό, ονοματεπώνυμο. Γράφετε τον αγαπημένο σας βολεϊμπολίστα, πεντοσφαιριστή όλων των εποχών για τη δική σας άποψη, από τη δική σας πλευρά του Ηρακλή. Το αποστέλλετε στο 54526 και μπαίνετε στην διαδικασία κλήρωσης για ένα διαρκείας των 100 ευρώ του βόλεϊ, προσφορά ενός φίλου οπαδού του Ηρακλή που το αγόρασε και μας το προσφέρει και τον ευχαριστώ ξανά για ακόμα μια φορά. Ξαναλέω, FM, κενό, ονοματεπώνυμό σας, τον αγαπημένο σας πετοσφαιριστή του Ηρακλή, αποστολή στο 54526. 5 λεπτάκια, ορμάτε. Ο Θόδωρος γράφει: καλησπέρα Γιώργο, με τον Ρόβα τι γίνεται, υπάρχουν πιθανότητες να μείνει και αν ναι, πόσες δίνεις αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε μου Θόδωρε, αν με ακούς και με γνωρίζεις χρόνια, ενώ μέσω της εκπομπής, να μπω στη διαδικασία πιθανοτήτων. Δεν κάνω ποτέ αυτό το λάθος. Γιατί, άμα σου πω 30
δεν θα σ' αρέσει. Άμα σου πω 80 και δεν γίνει μετά πάλι δεν θα σ' αρέσει, γιατί δεν έπεσα μέσα στο 80. Δεν παίρνω ποτέ τέτοια ρίσκα. Αυτό που γνωρίζω βάσει του ρεπορτάζ είναι ότι ο Ρόβας είναι ο μοναδικός, ίσως, που έχει ζητήσει κάποιες μέρες προθεσμία. Και ο προπονητής, ο κύριος Μπαξεβάνος. Και πρόσφατα εδώ ο κύριος Σάκης Χατζόγλου, στην ώρα για βλέπω προχθές, ο μέλος της διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, μετέφεραν, δήλωσαν ότι αισιοδοξούν ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές που ο Ηρακλής θέλει να παραμείνουν, θα παραμείνουν. Εκκρεμεί και ένα ναι του Βασίλη του Παπαδόπουλου. Χθες είχαμε το ναι του Γιώργου του Αμπάρη. Τις προάλλες είχαμε Γιαννίτσι, Μεντί, Πτηνόπουλο, Αμαραντίδη. Ξεχνάω έναν τώρα, ποιος είναι, και Πτηνόπουλου. Το είπα τον Πτηνόπουλο, μπορεί να τον είπα. Και σίγουρα η υπόθεση του Ρόβα είναι αυτή που λέμε η πιο πιασάρικη που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο. Υπάρχει αισιοδοξία. Θεωρώ ότι ο Χρήστος θα τα βάλει κάτω, θα τα σκεφτεί όμορφα και ωραία. Όρημα. Δεν είναι πιτσιρικάς. 24 ετών δεν το λες πιτσιρικά. Εντάξει, δεν είναι και 35, αλλά έχει μια σχετική εμπειρία να αποφασίσει. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που φορά τόσο πολύ μεγάλη φανέλα. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που παίζει σε τόσο πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι δική του η απόφαση. Θα την περιμένουμε, φαντάζομαι, σύντομα. Καλησπέρα και στη φίλη την Νατάσα που χαίρομαι που της αρέσει η σημερινή μουσική. Pearl Jam ακούμε σε όλη την εκπομπή. Το συγκεκριμένο ήταν το Yellow Light Better και τώρα πήγαμε στο Black Billy. Πήγαμε. Μουσική εκπομπή θα γίνουμε στο τέλος. Τελείωσε το match, Νιγηρία-Ισλανδία 2-0. Αν έχει κάποιος στην ευγενή καλοσύνη να καλέσει το 23-10-287-38 για να μας βοηθήσει με κληροσούλα για το βόλεϊ, συγγνώμη. Αν δεν την έχει την ευγενή καλοσύνη θα την κάνουμε εδώ με τον Billy την κλήρωση για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Σας μεταφέραμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, το μπασκετικό. Είχαμε τον Κώστα Καρακώστα, τον πρώην τερματοφύλακα του Ηρακλή, αλλά όπως δήλωσε και ο ίδιος δεν θα πάψει ποτέ να αισθάνεται τερματοφύλακα του Ηρακλή. Συνεχίζει στην Γερμανία την πορεία του και στα επόμενα χρόνια ευελπιστεί στη Super League να έρθει και να φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή. Ακούσαμε και τον κύριο Γρηγόρη Κοκκινίδη, τον νέο προπονητή της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή. Μέσα σε όλα τα ρεπορταζιακά μας και τις πινελιές μας και την ανάγνωση της ανακοίνωσης από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή σημερινή που έχει να κάνει με την εκαθάριση και με τη σύσταση της νέας ΠΑΕ, τα δύο OK που πήρε ο Ηρακλής από πρωτοδικείο και από, συγγνώμη, από την ΕΠΟ για να προχωρήσει όλα αυτά που τον απασχολούν και είναι πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά. Μπίλι, βοήθησε με εσύ για να κλείσουμε. 1 to 5. I want one number from 1 to 5. Τα αγγλικά μου είναι πω. 2. Pearl Jam, παρακαλώ. Νικητής είναι ο Μανώλης Γκατζιούρας. Έχει κερδίσει το διαρκείας. Σε καλή μεριά. Αξίας 100 ευρώ αυτό το δωράκι. Ευχαριστούμε ξανά τον φίλαθρο του Ηρακλή που το αγόρασε και μας το έδωσε για να το δώσουμε σε εσάς. Ο Μανώλης Γκατζιούρας λοιπόν είναι ο τυχερός. Από βδομάδα, τη Δευτέρα πιο συγκεκριμένα, μπορεί να έρθει 7 με 8 που θα έχουμε την εκπομπή να παραλάβει εδώ λέοντας αφού 18 στον έκτο όροφο. Αν δεν βιάζεται μπορεί και τις επόμενες εβδομάδες, αλλά να επικοινωνήσουμε και μέσω μηνύματος. Καλύτερα να συνεννοηθούμε, μην έρθει εδώ τζάμπα και δεν είμαστε. Που λέει ο λόγος, να εννοώ τις ώρες της εκπομπής, έτσι, γιατί εγώ το έχω το διαρκείας, 7 με 8, φίλε Μανώλη, και σε καλή μεριά, επαναλαμβάνω, λέοντος αφού 18, στον έκτο όροφο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την συμμετοχή, για την ακρόαση, για το ότι ήσασταν για ακόμη μια φορά εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε από εβδομάδα στην επικαιρότητα να υπάρχουν ακόμα περισσότερα νέα και όχι μόνο να υπάρχουν ακόμη περισσότερα νέα, να υπάρχουν ακόμη περισσότερο ευχάριστα και θετικά νέα, γιατί το ευχάριστο και το θετικό με τον Ηρακλή λίγο έχει μαλώσει τα τελευταία χρόνια. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.